Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κατάρτιση των ομάδων και την επικύρωση βαθμολογίας από την ΕΠΟ δείχνουν να λιγοστεύουν οι ελπίδες για διεξαγωγή των αγώνων μπαράζ. Έτσι λοιπόν και στα Τρίκαλα, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα δικαιωθεί στο θέμα της αδειοδότησης, οι προπονήσεις όμως του ψυχοδυναμικού σταμάτησαν. Όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι και ανέρθροι από χθες αποφάσισαν να κλείσουν τον κύκλο των προπονήσεων, θεωρώντας ότι είναι ανώφελο και ανούσιο αυτή τη χρονική περίοδο να προετοιμάζονται για αγώνες κατάταξης που η ΕΠΟ δεν μπορεί ακόμη να αποφασίσει το αν διεξαχθούν. Κατά άλλα, τη Δευτέρα που ανοίγει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κάποιες ομάδες θα κληθούν σε απολογία για πλαστές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και άλλες ομάδες είτε επειδή έκαναν μεταγραφές χωρίς να καταθέσουν ενημερότητες ή έκαναν μεταγραφές και κατέθεσαν ενημερότητες εξεπρόθεσμα. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών της ΕΠΟ για να αποφασίσει. Το πόρισμα του ελέγχου των φακέλων του ΟΦΗ και των Τρικάλων θα δοθεί στην Ομοσπονδία την άλλη εβδομάδα. Η εμπλοκή του ΣΟΕΦΑ χαρακτηρίζεται ως επίσκεψη οδηγίας και το όποιο πόρισμα θα είναι εισηγητικό και όχι υποχρεωτικό.